χρησιμοποίησε τα χέρια του πάνω, είναι αλήθεια, αλλά δεν καταλογίστηκε. Φάουλ, λάθος, σοβαρό και γκολ. 0-1 με τον Λεωνάρντο και πάλι, όπως ακριβώς στον αγώνα του πρώτου. Σέντρα από τα δεξιά, το λάθος είναι από τον Σπύρο Βάλα. Η μπάλα στρώθηκε ιδανικά στον Λεωνάρντο, ο οποίος κεραυνοβόλησε τον αυστριακό τερματοφύλακα. 0-1. Ιδανικό προβάδισμα για... Και βέβαια πρώην τεχνικός της ομάδας. Κεφαλιά από τον Λιμπερόπουλο. Γκολ. 0-2. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. Και η ΑΕΚ το... Βλέπουμε πώς από ένα κόρνερ. Εδώ πάλι η άμυνα της Σκόντα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Η μπάλα πάει σε ένα δύσκολο σημείο για τον Ξκούρινικο, ο οποίος πάντως έχει αυτό σε ένα μέρος. Ήταν από μακριά η κεφαλιά, ναι. Γιώργο, αλλά ήταν η ιδανική κεφαλιά. Εκεί που πήγε ακριβώς το γάμα. Πήγε σε ένα σημείο. Τα πράγματα δυσκόλεψαν πολύ για τον Ξκούρ. Να είναι πολύ κοντά στη φάση. Ο Μίτσελ είναι ο Ισπανός με τον Φλίσκα μέσα στην περιοχή της Ξάνθης. Δείχνει και με χαρακτηριστική κίνηση ο διαιτητής να συνεχίσει το παιχνίδι. Αυτό που προκύπτει από το replay είναι ότι ο Μίτσελ βρίσκει πρώτος την μπάλα. Ο διαιτητής αποφάσισε ότι δεν υπήρξε παράβαση από την πλευρά του μέσου της Σκόντα Ξάνθη. Ξεκινάει άλλη μια επίθεση. Πέρασε από τον Κεντσογλου και ανοίγει για τον Πόη. Ο Πόη στην περιοχή. Το σουτ και η μπάλα φεύγει out. Να, μια καλή φάση. Μπέρτος. Ξάνθη επιστρέφει στο προσκήνιο. Ο Μπέρτος δεν μπορεί να αποφύγει δύο αντιπάλους. Ο Λεωνάρντο ψύχρεμα. Ο Μίτσελ. Και εδώ γίνεται το λάθος. Σουάνης για την Ξάνθη. Συρτά και το σούτ από κοντά. Δεν μπορεί όμως ο Χαζάκης και χάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Το 0-2 από το 26ο λεπτό. Ωραία κίνηση από τον Έντερ. Ο Καφές θα δώσει για τον Λεωνάρντο. Αυτός είναι μόνος, θα πλασάρει και ο Ξκούρνιν σε μια πολύ μεγάλη απόκριση. Ο Αυστριακός το γέμισμα εκεί για να γίνει πρώτη κεφαλιά. Σε θέση βολής ο Βασιλακάκης και πολύ μεγάλη φάση. Out.